Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Καλημερίζοντας, καλωσορίζοντας ευθύς αμέσως στο πλαίσιο της εκπομπής τον κύριο Βαγγέλη Ζάχαρη, ο οποίος είναι εκ νέου υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη για την Κρήτη μας. Συνεχίζουμε. Καλημέρα κύριε Ζάχαρη, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ, καλά. Είμαστε σε ένα αγωνιστικό mood, τρέχουμε. Είναι προεκλογική η περίοδος και όπως καταλαβαίνετε έχουμε αρκετό έργο τις επόμενες μέρες, αρκετή και δουλειά. Και μία συνομιλία on the time που θα λέγαμε, διότι χθες το βράδυ είχατε από την άλλη και την επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού και έγινε και ο απολογισμός του έργου της Περιφερειακής Αρχής τα τελευταία χρόνια και παρουσιάστηκαν και οι βασικές αρχές, αναπτυξιακές προτεραιότητες για την Κρήτη μας, του συνδυασμού για την Κρήτη μας για την επόμενη πενταετία. Κρίνεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να ξεκινήσω από εκεί, δηλαδή τις προτεραιότητες ή τις αναπτυξιακές καλύτερα προτεραιότητες, ότι είναι μια πενταετία πρόκληση για όλους εσάς εφόσον εκλεγείτε? Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πενταετία πρόκληση για όλους αυτούς που θα εκλεγούν, αλλά εγώ λέω και για αυτούς που δεν θα εκλεγούν, διότι έχουμε έναν οδικό χάρτη με πάρα πολλά έργα βασικά και με ορίζοντα το 2030. Έργα τα οποία κατά τη γνώμη μου αλλά και κατά τη γνώμη της παράταξης πρέπει να θωρακίζουν τους πολίτες και την περιουσία των πολιτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, να διαχειριστούμε τα ύδατα, διότι όπως καταλαβαίνετε το νερό είναι πολύτιμο αγαθό, και επιπλέον να τελειώσουμε τα μεγάλα έργα, το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και το αεροδρόμιο, τα οποία και τα δύο αποτελούν αναπτυξιακούς πυλώνες, χωρίς να υποτιμάμε την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την υγεία, την επιχειρηματικότητα και πολλοί άλλοι τομείς όπως γνωρίζετε. Ορίζοντας 2030, μπαίνει ως όριο για ποιο λόγο? Ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ολοκλήρωση έργων που ενδεχόμενα ξεκινούν άμεσα, ή και εξαιτίας όλων αυτών των επισημάνσεων των ειδικών, εάν έχουν ληφθεί υπόψη? Διάβαζα στη χθεσινή ημέρα τις δηλώσεις του κυρίου Παναγιώτη Καρίδη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Νομίζω δεν χρειάζεται άλλη συστάση ο κύριος Καρίδης για το τι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι κατασκευές μας, προκειμένου να έχουν την αντοχή έτσι ώστε να προστατεύουν τη ζωή μας αντί να καταραίουν σαν πραγματικά χάρτινη πύργη. Η αλήθεια είναι ότι διαθέτουμε ένα πολύ καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, όπως είναι ο κύριος Καρίδης, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τους ακούμε τους ειδικούς και τους χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν εμείς επικεντρωνόμαστε σαν περιφέρεια στη διαχείριση αυτών των επιπτώσεων των μεγάλων φυσικών καταστροφών και ειδικά εδώ στο νησί που έπληξαν το νησί μας τα έτη 2019-2020, και αυτή τη στιγμή διεκδικούμε και θέλουμε να αξιοποιήσουμε 280 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις ζημιών και την θωράκιση, ακριβώς αυτό, την θωράκιση των υποδομών μας που να αντέχουν σε τυχόν νέες φυσικές καταστροφές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μας προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος, είναι ο πολίτης αλλά και ο επισκέπτης αυτού του νησιού και γι' αυτό θέλουμε να προστατεύσουμε τη ζωή του. Ποιοι είναι λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά, μετά και την παρουσίαση χθες του προγράμματος, οι στόχοι για την επόμενη πενταετία? Εσείς μιλήσατε για ορίζοντα 2030, πηγαίνοντας προς τα μπροστά, κύριε Ζάχαρη. Να διεκδικήσουμε, κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για να μπορούμε να κάνουμε έργα, τα οποία έργα πρέπει να είναι αρδευτικά, ιδρευτικά,
υποδομές, δρόμοι, κατασκευές και το αεροδρόμιο, όπως επίσης και ο τουρισμός, που θα θέλαμε όμως να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του τουρισμού και της περιβαλλοντικής ανάπτυξης, να μην επιβαρύνεται ο τόπος, να μην επιβαρύνεται ο γηγενής πληθυσμός και βέβαια η ανάπτυξη τουριστική να σέβεται τους ανθρώπους, τους πολίτες και το περιβάλλον του νησιού. Δεν θέλουμε δηλαδή αλόγιστες επενδύσεις, δεν θέλουμε υπερβολικές επενδύσεις οι οποίες θα καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον, φυσικό κάλος και θα βάλουν σε κίνδυνο την προστασία των πολιτών μας. Είσαστε ικανοποιημένος με ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα? Θα μπορούσαν ενδεχόμενα να υπάρξουν επιπλέον σημεία τα οποία θα έπρεπε να εκμεταλλευθούν για να πάμε λίγο πιο γρήγορα μπροστά σε αυτή την περίφημη ανάπτυξη, σταθερότητα, ασφάλεια? Αυτό που εγώ μπορώ να πω και να το πω με τα λόγου γνώσεως είναι ότι η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Αρναουτάκης έχει διεκδικήσει και έχει πάρει πόρους πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που αναλογούν στην περιφέρεια Κρήτης. Είστε ικανοποιημένος από αυτό το οποίο έχει μέχρι στιγμής γίνει στην Κρήτη? Ναι. Από την ποιότητα των υποδομών και τις υποδομές μέχρι αυτό που βρίσκεται ενδεχόμενα σε εξέλιξη? Αυτό ρωτώ. Ακούστε με, δεν είμαι ευχαριστημένος, να πω την αλήθεια, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από την κεντρική κυβέρνηση. Πρέπει, και αυτό κάνουμε εμείς σαν περιφέρεια, πιέζουμε, διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε και έχουμε πετύχει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσε να πετύχει κάποιος άλλος, και αυτό για μένα αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσω να είμαι σε αυτή την ομάδα η οποία ξέρει να διεκδικεί και ξέρει να φέρνει χρήματα προκειμένου να συνεχιστούν τα μεγάλα έργα. Είμαστε σε μια τροχιά ανάπτυξη, σε μια τροχιά πολύ καλή για να γίνουν τα έργα αυτά, και επομένως θα έλεγα ότι αυτή η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει για το καλό της Κρήτης. Κύριε Ζάχαρη, προέρχεστε μέσα από το χώρο της υγείας, μέσα από το νοσοκομιακό χώρο. Γνωρίζετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκείνα τα τροτά σημεία, εκείνες πραγματικά τις ατέλειες, εκείνες τις αποφάσεις που δυσκολεύουν τόσο τη ζωή όλων εσάς που υπηρετείτε μέσα στο χώρο της υγείας, όπως επίσης και αυτά τα οποία ανακυκλώνονται και λειτουργούν σε βάρος των ίδιων των πολιτών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από το προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, την υποχρηματοδότηση. Κατά εσάς, η περιφέρεια, η όποια περιφέρεια, η όποια περιφερειακή ενότητα, η όποια περιφερειακή αρχή, πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με την προάσπιση της υγείας? Θεωρώ ότι είναι πυλώνας η τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα η περιφέρεια, η κάθε περιφέρεια. Απόδειξε ότι εμείς εδώ την τελευταία τετραετία στηρίξαμε τον τομέα της υγείας, όπως γνωρίζετε, με την κατασκευή νέας πτέρυγας στο Βενιζέλιο, την προμήθεια βιοιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού για όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης και την προμήθεια 24 νέων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και την κατασκευή 6 νέων βρεφονηπιακών σταθμών, κτηρίων ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, κτηρίων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Άρα η περιφέρεια έχει και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα της υγείας. Η περιφέρεια Κρήτη στάθηκε, και ιδίως την περίοδο του COVID στάθηκε δίπλα στα νοσοκομεία, και αν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα επίπεδο καλό στην Κρήτη, οφείλεται και στην σύμπραξη, στη βοήθεια που παρέχει η περιφέρεια Κρήτη στα νοσοκομεία. Αν πάτε σε άλλες περιφέρειες θα δείτε... Αλλά μένουμε μόνο στη βοήθεια και όχι στο ρόλο ενδεχόμενα τον επιτελικό που θα μπορούσε ενδεχόμενα να έχει η όποια περιφέρεια, έτσι? Είναι σωστό. Είμαι σίγουρος ότι αν η περιφέρεια Κρήτης είχε επιτελικό ρόλο, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Ξεκινήσατε ωστόσο να λέτε για τις άλλες περιφερειακές ενότητες, εάν πηγαίναμε για να δούμε, ολοκληρώστε το γιατί σας διέκοψα. Ναι, γιατί σας διέκοψα και δεν ολοκληρώσατε τη σκέψη σας. Συγκριτικά με άλλες περιφέρειες της Ελλάδος, η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ ισχυρά
τον τομέα της υγείας και της πρόνοιας, θα έλεγα. Οπότε και γι' αυτό είμαι υπερήφανος που υπηρετώ και είμαι μέλος αυτής της ομάδας υπό τον κύριο Αρναουτάκη. Πρώτα ο άνθρωπος, λέτε. Εγώ κρατάω αυτή σας την αναφορά πριν πρώτα. Από λίγο, διότι λέτε ότι πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ο άνθρωπος και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα, σχέδια, θέληση για να εκφράσουν σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο της αυτοδιοίκησης, ανθρώπους με όρεξη για δουλειά. Αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές υπάρχουν και οι πολιτικές αγκυλώσεις, κομματικές αγκυλώσεις, που ενδεχόμενα να επηρεάζουν την όλη κατάσταση. Πόσο εύκολο είναι να αποφύγεις τέτοιου είδους αγκυλώσεις όταν ασκείς αυτή του είδους την πολιτική αυτοδιοίκηση, κύριε Πεζάχαρη, και όταν η αλήθεια είναι εξαρτάσαι στο μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων σου, της πολιτικής που ασκείς και λοιπά, από το κεντρικό κράτος. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτό είναι μια τροχοπέδη για τη συνεργασία καμιά φορά. Όμως έχουμε καταφέρει στην περιφέρεια Κρήτης να καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, να συζητάμε και ενωμένοι και συνεργατικά να δημιουργούμε στόχους, να έχουμε στόχους και να προσπαθούμε να τους επιλύσουμε. Προσωπικά και σε ό,τι με αφορά, έχω ξεπεράσει κάθε ιδεολογική αγκύλωση, διότι πιστεύω ότι τα προβλήματα των πολιτών δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν ιδεολογία, είναι και παραμένουν προβλήματα που απαιτούν λύσεις και μάλιστα γρήγορες και αποτελεσματικές. Επομένως, ο κύριος Αρναουτάκης έχει καταφέρει να επιλέξει ανθρώπους και συνεργάτες οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας, της υπέρβασης, της απομάκρυνσης από τις ιδεολογικές αγκυλώσεις, προκειμένου να έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία και την Κρήτη. Μάλιστα. Λέτε ότι και αυτή είναι η αλήθεια, είναι η περίοδος όπου έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, τον βλέπετε για άλλη μια φορά στα μάτια. Ούτως ή άλλως σε τοπικό επίπεδο πάντα κοιτάς τον άλλο στα μάτια. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό που θέλει να σου πει, αντιλαμβάνεσαι αν είναι χωλωμένος μαζί σου, αν είναι ευχαριστημένος μαζί σου και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που σας ζητούν ενδεχόμενα και πολύ περισσότερο από άλλα πράγματα ή οι προτεραιότητες που βάζουν οι πολίτες, κύριε Ζάχαρη, είναι το τελευταίο που ρωτώ. Τι είναι, ποια είναι? Πρώτον, ζητάνε την έργα υποδομής, δηλαδή δρόμους, κατασκευές που θα θωρακίσουν, όπως σας είπα, την στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Τώρα κοιτάξτε, κάθε κουβέντα που λέτε εμένα μου ανοίγει και ένα άλλο κεφάλαιο μέσα στο μυαλό μου βάσει του ρεπορτάζ. Mm-hmm. Και σας διακόπτω, θα με συγχωρήσετε γι' αυτό, αλλά περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου είναι η πλέον αδικημένη στους δήμους της, σε όλους τους δήμους, τους αγροτικούς δήμους, τους ορεινούς δήμους, σε ό,τι έχει να κάνει με την οδοποιία της. Όχι μόνο στο πρωτεύον, αλλά και στην αγροτική οδοποιία. Να σας πω κάτι, δεν ζηλεύω και δεν ζήλεψα ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Αλλά όταν πηγαίνω σε άλλες περιφερειακές ενότητες, βλέπω εκεί κατά το Ρέθυμνο και βλέπω ποια είναι η εικόνα του αγροτικού οδικού δικτύου, λέω γιατί εμείς όχι, για να μην μπορούμε να πάμε στο χωράφι μας. Αλήθεια μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια και γι' αυτό ο κόσμος αναζητά λύσεις για αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε βγάλει ένα κονδύλι 40 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοποιία. Υπάρχουν έργα σε εξέλιξη και νομίζω ότι θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Να ξέρετε, κύριε Ζάχαρη, ότι πρέπει να πάτε σε πάρα πολλούς δήμους και κυρίως στους νότιους τους δήμους και τους ορεινούς τους δήμους και να δείτε αυτά τα κονδύλια. Ειλικρινά σας το λέω, εφόσον εκλεγείτε των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοποιία, εάν όντως αυτό έχει αποτυπωθεί από τις δημοτικές αρχές σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο, δεν λέω ότι δεν έχει γίνει κάτι, αλλά αυτό το κάτι που έχει γίνει μέχρι σήμερα αναλογεί πάντα με πρόσχημα την ελλειπή χρηματοδότηση, τα έργα, τα μηχανήματα, τον κόσμο στο 10% αυτού του οποίου εμείς αναζητούμε, επιζητούμε ως πολίτες.
εάν σας πάω δε στο δικό μου το Δήμο, από εκεί που κατάγομαι, το χωριό που κατάγομαι, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί θέλεις ελικόπτερο για να φτάσεις στο χωράφι σου. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν το αναφέρω γιατί είναι προεκλογική η λόγη και δεν θέλω να στιγματίσω τον ένα ή τον άλλο ή να πει κάποιος ότι το είπα, αλλά ξέρει ο κόσμος από πού κατάγομαι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα, και όταν μιλάμε για αγροτική οδοποιία, ή θα είναι αγροτική οδοποιία ή θα διεκδικήσουμε για ακόμα περισσότερα, ή θα πάνε στην αγροτική οδοποιία, ή όπως παλιά λέγαμε, ή θα πάνε στην πολιτική προστασία και όχι αλλού, ή θα πάνε λοιπόν στην αγροτική οδοποιία και θα μείνουν εκεί, για το καλό όλων των αγροτών, κατά κύριο επαγγελμά αγροτών και ετεροεπαγγελματιών, ή να μην πάνε καθόλου. Διότι μεσαία λύση δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν έχω κανέναν αντίλογο. Θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικήσουμε πολλά περισσότερα και να επενδύσουμε πολλά περισσότερα, διότι η αγροτική ανάπτυξη για μας είναι πολύ σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για το νησί. Σε μια τελευταία κουβέντα από εσάς για τον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα, πριν να σας αποχαιρετήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες, να τους πω ότι, ότι πραγματικά η υποστήριξή τους αποτελεί για μας ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να συνεχίσουμε, και ότι υπόσχομαι, είτε εκλεγώ είτε δεν εκλεγώ, να είμαι δίπλα στα μεγάλα και στα μικρά προβλήματα της περιφέρειας Κρήτης. Δίπλα στον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.